ο πιο ανθεκτικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική στον πόλεμο τη Συρία, οι κατά κόρον κουρδικέ Συριακέ Δημοκρατικέ Δυνάμει είναι ανοιχτή σε συντονισμό με τα στρατεύματα τη Συριακή κυβέρνηση για να αντισταθούν στι τελευταίε τουρκικέ απειλέ εισβολή στη Βόρεια Συρία. Η πιο πρόσφατη επαπειλούμενη τουρκική επιχείρηση επιδιώκει τη δημιουργία μια ζώνη ασφαλεία 30 χιλιόμετρων εντό τη Συρίας. Αυτό είναι περίπου σύμφωνο με τα προηγούμενα σχέδια που απειλούνται κυρίω με στόχο την υποστήριξη των ανταρτών που υποστηρίζονται από την Τουρκία στην περιοχή. Η Συρία αντιτίθεται σε τέτοιε επιδρομέ επειδή αυτή η ζώνη γίνεται έδαφο των ανταρτών και οι SDF αντιτίθεται σε αυτό επειδή αποκόπτεται από το έδαφο του. Οι ηγέτε των SDF προτείνουν ότι οι Σύριοι θα βοηθούσαν ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιούσαν αντιεροπορική άμυνα εναντίον των τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών. Σύμφωνα με το Μίντλ Η Στάι. Όπω γράφαμε στο Πενταπόσταγμα, ο ηγέτη τη οργάνωση στη Συρία, Φερχάντ Αμπντίν Σαχίν, με την κωδική ονομασία Μασλούμ Κομπανί, πρότεινε μια συμμαχία με τη Δαμασκό κατά του τουρκικού στρατού και είπε: Τα συστήματα εράμινα στα χέρια του καθεστώτο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εναντίον τουρκικών αεροπλάνων. Μιλώντα στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Reuter, ο Αμπνί είπε: Είμαστε ανοιχτοί να συνεργαστούμε. Με τι Συριακέ δυνάμει για να πολεμήσουμε μαζί εναντίον τη Τουρκία. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να στείλουν επιπλέον στρατεύματα εδώ. Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει ο Συριακό στρατό για να υπερασπιστεί την επικράτεια θα είναι η χρήση συστήματο αεράμινα εναντίον τουρκικών αεροπλάνων. Η SDF, που υποστηρίζονται από τι ΗΠΑ, είναι μια τρομερή δύναμη στο έδαφο, αλλά ήταν βοηθητικό φορέα των ΗΠΑ στην καταπολέμηση του ISIS και οραματίζονται τον ίδιο ρόλο με τη Συρία στην αντίσταση στην Τουρκία. Η Τουρκία υποστήριξε του αντάρτε στη Συρία σχεδόν αμέσω στην αρχή, οραματιζόμενοι του Σουνίτε αντάρτε να είναι πιο εχθρικοί προ την κουρδική αυτονομία και να αφήνουν του YPG σε αποδυναμωμένη θέση. Κατά ηρωνικό τρόπο, η θέση τη Τουρκία υπέρ των ανταρτών δημιούργησε του Ισλαμιστέ στη Βόρεια Συρία και όταν οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν, υποστήριξαν το YPG στην αντίσταση αυτών των ομάδων, αφήνοντα το YPG και το SDF ω ισχυρότερη ομάδα από ό,τι ήταν πιθανόν πριν από την έναρξη του πολέμου. Τώρα μπορεί να βρεθούν φυσικοί σύμμαχοι στη Συρία και ακόμα περισσότερο να εδρεωθούν ω μια αυτόνομη φατριά στη βορειοανατολική Συρία. Η Τουρκία, αντίθετα, βρήκε τα σύνορά τη πολύ λιγότερο σταθερά για τη συμμετοχή τη στον πόλεμο και τη σχέση τη με τη Συρία διαλυμένη οι αντάρτε προφανώ δεν πρόκειται να κερδίσουν τον πόλεμο και η Τουρκία θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση Άσαντ, την οποία εργάστηκε για να υπονομεύσει. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.